τη Βαλένθια δεν είχε πρόβλημα να υποτάξει τον Ερυθρό Αστέρα με 91-71 και να επιστρέψει στις επιτυχίες μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες. Αυτή μάλιστα η νίκη απέναντι στους Σέρβους είναι η πρώτη για τους Ισπανούς στην ιστορία τους απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Ωραίες φάσεις στο ξεκίνημα. 9-5 από τον Williams, 9-7 από τον Γιάκοντιτς. Από εκείνο το σημείο και έπειτα όμως η Βαλένθια θα πατήσει τον γκάζι και θα προηγηθεί με 14-21-7. Στην συνέχεια, ο Ερυθρός Αστέρας που δεν είχε σημείο αναφοράς στην επίθεση μέχρι να μπει στο παιχνίδι ο Μπράιαντ, θα κάνει ένα επιμέρους 8-2 για να μειώσει σε 23-15, αλλά και πάλι η Βαλένθια θα αρχίσει να αυξάνει την διαφορά. Η δεύτερη περίοδος είναι δική της. Θα προηγηθεί με δύο συνεχόμενα τρίποντα του Σαν Εμετέριο, 30-18 στην αρχή και 33-20 στη συνέχεια, για να έρθει και το ωραίο καλάθι από τον Τόμπι με κάρφωμα για το 35-20, διαφορά στους 15. Ο Ράντονιτς καλεί time out για να μαζέψει λίγο τα πράγματα. Η διαφορά θα πάει και στους 17, ο Λαμπερί θα τη στείλει στους 16, αργότερα ο Σάστρε με βολή θα κάνει το 47-30. Και εκεί, σε αυτό το τελευταίο τρίλεπτο του πρώτου ημιχρόνου, θα δείξει σημάδια ανάκαμψης ο Ερυθρός Αστέρας. Θα κλείσει το πρώτο ημίχρονο με ένα επιμέρους 2-12 για το 49-42. Στην τρίτη περίοδο, ο Μπράιαντ θα βρει συνεχόμενους πόντους. Ο Μπράιαντ, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος του Ερυθρού Αστέρα, τελείωσε το μάτς με 21 πόντους, 9 στα 15 δίποντα, 1 στα 3 τρίποντα, 3 rebound, 1 assist, ένα κλέψιμο, αλλά και 6 λάθη. Και πάλι όμως, όταν αρχίζει να καίει η μπάλα, είναι ο Κάλινιτς αυτός που θα πληγώσει την πρώην ομάδα του. Ο Κάλινιτς που έβαλε 14 πόντους, ισοφάρισε το ατομικό του ρεκόρ σε assist. Είχε 7 στο match και 2 rebound, παρά τα 3 λάθη του από τους κορυφαίους της ομάδας του. 5 διψήφιους είχε η Βαλένθια στο match, 16 ο Λαμπερί, 14 ο Κάλινιτς, 13 ο Τόμπι, 12 ο Williams και 11 ο Σαστρέ. Κανείς άλλος εκτός από τον Ομπράιαν δεν μπορούσε να είναι σημείο αναφοράς για τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Κολόμ προσπάθησε, έγινε διψήφιος στο τέλος, ενώ τα πάντα είχαν κρυθεί. Η Βαλένθια, η οποία τελείωσε το μάτς με 67% δίποντο, 45% τρίποντο, με 22 assist για 10 λάθη. Από την άλλη πλευρά, ο Ερυθρός Αστέρας είχε 17 επιθετικά rebound, αλλά τα πέταξε όλα στα σκουπίδια. Ήταν φυσιολογική η ήττα από την Βαλένθια.